Φίλες και φίλοι του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου, καλό σας μεσημέρι από το γήπεδο του Ιωνικού της Νίκαιας. Το ταξίδι ξεκινάει για την Football League. Αυλαίαμε το παιχνίδι του Ιωνικού απέναντι στα Τρίκαλα σε απευθείας μετάδοση της ΕΡΤ και συγκεκριμένα της ΕΡΤ3. Θα έχετε φέτος την ευκαιρία να παρακολουθήσετε τις σπουδαιότερες ποδοσφαιρικές συναντήσεις ασκήσεις γενομένης από το σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον Ιωνικό και στα Τρίκαλα. Ήδη βλέπετε τα πρώτα πλάνα από το γήπεδο της Νίκαιας, από τον κόσμο που έχει έρθει για να παρακολουθήσει το σημερινό παιχνίδι. Στην πρώτη αγωνιστική πρεμιέρα λοιπόν, εδώ και οι φιλαθλοπαδοί του Ιωνικού, η ομάδα της Νίκαιας που πέρσι κατέκτησε την δεύτερη θέση στον πέμπτο όμιλο της Τρίτης Εθνικής και στον Μπαράζ Ανόδου συνάντησε τον Αιωλικό, που στον πρώτο αγώνα απέσπασε ισοπαλία 2-2 στη Μυτιλήνη και στον επαναληπτικό αγώνα εντός έδρας στο κατάμεστο γήπεδο της Νεάπολης στη Νίκαια, εδώ επικράτησε με 2-0 και κατέκτησε την ιστορική της άνοδο στα επαγγελματικά πρωταθλήματα και συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα που θα παρακολουθείτε της Football League. Ενώ εσείς βλέπετε την σύνθεση των τρικάλων, εδώ με Ζαρόπουλο, Γιαννίτσι, Βέρτσο, Τεγούση, Άλεξη, Τσαματή, Διέκο Πελάες, Σίλβα, ο Ισπανός, ο Γρηγορόπουλος, Ανδραβέλης, ο Παπαγεωργίου και ο Ντόσης. Είναι οι 11 εκλεκτοί του Περικλή Αμανατίδη για την ομάδα των Τρικάλων. Άλλη μια ιστορική ομάδα. Είναι μοναδική από τις 14 της Football League, ενώ βλέπετε και την παράταξη της ομάδας του Αμανατίδη στον αγωνιστικό χώρο. Έχει δεξιά τον Ανδραβέλη, δεν του δίνει. Παίζει στον άξονα. Ωραίες οι πάσεις από τον Άλεξη. Τσιμπαλιά, δεν έχει πρόβλημα εκεί ο Κουροπίνης να βγει και να μαζέψει. Δυνατή για τον Καλέργη, την πρόλαβε. Θέλει να περάσει από τον αντίπαλό του. Τα καταφέρνει, στριφογυρίζει. Τρίπλες σέντρα με το αριστερό στην περιοχή. Περνάει η μπάλα, η κεφαλιά πάνω από τα δοκάρια από τον Γιώργο Μάναλη. Ζητάνε και κόρνερ, έχει βρει η μπάλα. Γρηγορόπουλος επιμένει, προσποίηση. Φεύγει από τον αντίπαλό του, τον αποφεύγει. Κρατάει η μπάλα, βγάζει τη σέντρα στην περιοχή. Κεφαλιά του Άλεξη με υπερένταση. Ο Κουροπίνης διώχνει σε κόρνερ στην κεφαλιά του Μπόγιαν Άλεξιτ στο 21. Νάτος εδώ. Τον παίχτη των Τρικάλων. Με εντύπωση ότι είναι ο Βέτσος, αλλά είναι μακρινή απόσταση για να μπορούσαν να διακρίνουν. Εδώ οι οπαδοί του Ιωνικού που δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν, να ενθαρρύνουν την ομάδα τους από την αρχή του παιχνιδιού. Τίδη, μαθιά μπαλιά από την άλλη πλευρά. Διάβασαν τη φάση αμυντική του Ιωνικού. Ήρθε ο Πελάες να τσιμπήσει την μπάλα. Σταματήσει. Θέλει να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Τη φέρνει τώρα, κάνει το σουτ. Η μπάλα βρίσκει σε αντίπαλο αμυντικό. Κόρνερ. Έχει και κάρτα. Τεγούσης. Πήρε, έβγαλε πλάγια. Γλυγορόπουλος θέλει να γυρίσει σε θέση φορ για τον Σταματή. Μπάλα στην αγκαλιά του Κουρεπίνη. Τρίτη καλή φάση. Ιωάννου κάνει μια βαθιά μπαλιά για τον Καλέργη. Περνάει μπάλα, πήγε να γίνει το λάθος. Βγαίνει ο Ζαρόπουλος με τα χέρια και διώχνει. Στημένη μπάλα για τον Ιωνικό στο 50 είμαστε. Εκτελείστε, περνάει μπάλα από όλους. Ίσως να υπάρχει και κάτι και στην περιοχή. Θα το δούμε σε λίγο. Μακριά να φύγει μπάλα από τον Γρηγορόπουλο. Παρέμβαση του Ντόση. Εδώ είναι η τελευταία φάση. Ευχαριστώ τους συναδέρφους. Περνάει η μπάλα, ίσως και να έχει βρει πάνω στο σώμα, αλλά δεν μπορώ να διακρίνω καλά. Να έχει βρει στο χέρι αμυντικού, είναι στην χέρι του επόπτη εκεί να δει. Τελείται το κόρνερ, περνάει η μπάλα, η κεφαλιά, φοβερή απόκρουση του Ζαρόπουλου. Ενστικτόδης απόκρουση, καταπληκτική κεφαλιά. Τώρα τελειώνει η φάση με τον Ντόση να διώχνει μακριά. Αγγίζει το 1-0 η ομάδα του Ιωνικού στο 53. Εδώ είναι η εκτέλεση του κόρνερ. Νομίζω ο Ιωάννου έχει επιδείξει πιο ψηλά από όλους. Εκτελέστηκε το φάουλ. Μάναλης πήρε την κεφαλιά, κριτικός, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Θέλει να κάνει το σουτ, κοντράρεται με τον Καλέργη. Έκανε λάθος όμως και τροφοδότησε το κριτικό. Να παίξουν γρήγορα οι φιλοξενούμενοι στην περιοχή με προϋποθέσεις. Το σουτ στην αγκαλιά του Κουρεπίνη, προσπάθεια από τον Τεγούση στο 62. Ενώ υπάρχει και διακοπή για να δροσιστούν, τεχνικό ταϊμό, για να δροσιστούν οι παίκτες των δύο ομάδων. Είπαμε, έχει πολύ ζέστη σήμερα στην Αθήνα. Ο Ρόπουλος με τον Άλεξιτς που μακριά να κάνει ένα σουτ. Δεν ευνηδιάζει το Κουρεπίνης, παρότι αναπήδησε λίγο η μπάλα. Μακριά η μπάλα από τον Παπατζίκο, που είδε ότι μπορεί να υπάρχουν κίνδυνοι εκεί. Μπάλα έφτασε στον Άλεξιτς, έκανε το γύριστο. Μπάλα φεύγει έξω. Την κεφαλιά να τροφοδοτήσει τον Γκούφα, δεν τα κατάφερε. Λότας.
από μακριά να ευνηδιάσει. Μπάλα φεύγει έξω, είδε τον Κουρεπίνη έξω από την εστία του. Φιλόδοξη η προσπάθειά του, δεν είχε ευτυχή κατάληξη. Κόπο, ίδιο κάνει και ο Παπαγεωργίου. Μπακογιάννης σφυρίζει για τελευταία φορά, δέχοντας και τα συγχαρητήρια εκεί από τον Τιένσε. Ιωνικός Τρίκαλα, ολοκληρώνεται το παιχνίδι 0-0. Οι δύο ομάδες παίρνουν από ένα βαθμό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Football League. Ένα παιχνίδι που παρακολουθήσατε σε απευθείας σε μετάδοση από την ΕΤΡΙΑ. Οι δύο ομάδες είχαν από και οι δύο ευκαιρίες για να πετύχουν κάποιο γκολ εδώ. Από τα ωραία στιγμιότυπα που θέλουμε να βλέπουμε στο ποδόσφαιρο και στα γήπεδα Ναούτης, με Αμανατίδη, με δίνουν τα χέρια και φεύγουν αγκαλιά από το γήπεδο. Με αυτά τα ωραία στιγμιότυπα θα φέρουν κόσμο στα γήπεδα. Βλέπετε τις τελικές 3 για τον Ιωνικό και 6 για τα Τρίκαλα. Οι περισσότερες των Τρικάλων ήταν στο πρώτο μέρος, του Ιωνικού ήταν στο δεύτερο που ήταν και καλύτερος, με κύριο εκφραστή τον Εμάναλη αλλά και τον Γκοτζούλια, τον κορυφαίο του Ιωνικού για μένα στο δεύτερο ημίχρονο. Εδώ οι παίκτες του Ιωνικού χειροκροτούν τους οπαδούς τους που ήρθαν για να τους στηρίξουν. Τελικό αποτέλεσμα από την νίκη, Ιωνικός Τρίκαλα 0-0.